να μεταφερθεί. Κύριε Γαβρίλο. Κύριε Αβίδου, να εκφράσω και εγώ από τη σειρά μου την μεγάλη θλίψη μας για το χαμό, τον άδικο χαμό και των δύο νέων παλικαριών της πολεμικής αεροπορίας που επέβαιναν στο Καναντέρ, αλλά και των συνανθρώπων μας που έχασαν αυτές τις μέρες τη ζωή τους. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Αβίδου, όλη αυτή η υπόθεση με τη διαχείριση των πυρκαγιών δεν είναι επικοινωνία. Ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το κέντρο επιχειρήσεων, πέρασε και από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας στις 7 Ιουλίου. Μας είπε ότι όλα ήταν έτοιμα τώρα εν ώψη αντιπυρικής περίοδου για να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα γνωρίζουμε, έχουμε τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσουμε να έχουμε με την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, φάνηκε ότι για μια ακόμη φορά το επιτελικό κράτος ήταν αναποτελεσματικό κράτος. Ένα κράτος που ασφαλώς προδίδει και την κυβέρνηση, αλλά δημιουργεί και προβλήματα στην κοινωνία. Και αυτό γιατί? Γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός και πρόληψη από την πλευρά της κυβέρνησης. Τα τελευταία 4 χρόνια κινηθήκαμε στο δόγμα της εκένωσης, χρησιμοποιώντας και το 112 που θα σας θυμίσω εμείς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το παρέδωσε στην Νέα Δημοκρατία το 2019 και τις όποιες μικρές αποσημειώσεις σε όλους αυτούς που καταστρέφονται. Χάνονται γιατί περιουσίες, για χάνονται νοικοκυριά, καταστρέφεται φυσικό περιβάλλον. Γιατί μιλάτε για να αναφέρεστε στο 112? Κάποιοι λένε μάλιστα αναλόγιστη χρήση, γι' αυτό και χρησιμοποίησα τη συγκεκριμένη έκφραση. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι σωτήρια ή θεωρείτε ότι μέχρι εκεί? Ασφαλώς, μέχρι εκεί όμως. Πολύ σωστά το λέτε, μέχρι εκεί. Αυτή τη στιγμή από το 2019 ως σήμερα χάρη σε αυτό έχουν είχαμε καταστραφεί, και την εκένωση. Έχουν χάρη καταστραφεί, σε αυτό είχαμε τους ανθρώπους έχουν, να φεύγουν. Έχουν καταστραφεί. Από τις εστίες. Ένα λεπτό. Ναι, εκένωση αυτό. Δεν έγινε στη Ρόδο, γιατί πέρετε η κυβέρνηση και ο ένας υπουργός, παρακολουθήσαμε στη Βουλή, δίνει συγχαρητήρια στον άλλο υπουργό, γιατί έγινε εκένωση στη Ρόδο. Ποια εκένωση? Είδαμε έναν κόσμο, κυρίως τουρίστες, να φεύγουν οι άνθρωποι μέσα σε μια κατάσταση τραγική, να διασυρώμαστε σε όλη την Ιφίλιο για την εικόνα αυτή αντίθετο, που βγάζαμε από τη Ρόδο. Αντίθετο, επιτρέψτε μου, κύριε Καλαφάτη, επιτρέψτε μου. Και, αυτό το θεωρούμε επιτυχία. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Βίδου, αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ελάμβανε υπόψη την έκθεση που αφήσαμε εμείς το 2019 για την προστασία των δασών, την έκθεση Golda Meir για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, συνέχιζε το πρόγραμμα με τις 5.500 ανθρώπους που ασχολούνταν με τα δάση, θυμάστε, ένα κοινωνικό πρόγραμμα, και είχε κάνει και τις 3.500 προσλήψεις στο πυροσβεστικό σώμα, αντί να μιλάει για πανεπιστημιακή αστυνομία ή δεν ξέρω τι άλλο αυτά τα 3,5 χρόνια, δεν θα βρισκόμασταν εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Μια πολιτεία χωρίς ουσιαστικό σχέδιο να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Κύριε Γαβρίλο, και το δικό σου το σκεπτικό, και θα ζητήσω και από εσάς αν έχετε την καλοσύνη. Σύντομο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Κυρία Βίδου, πολύ σύντομα. Πρέπει να δούμε το δημοσιονομικό χώρο που έρχεται και ψηφίζεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο πολύ αργά, δίνοντας πολύ λίγα. Μια χώρα που είχε και μια κυβέρνηση που είχε χώρο δημοσιονομικό τα 4 τελευταία χρόνια, δυστυχώς έχει εκτοξεύσει το δημόσιο χρέος σε 50 δις, παραπάνω δηλαδή από ό,τι το παρέλαβε. Το ιδιωτικό χρέος έχει φουντώσει γύρω στα 40 δις και ένα έλλειμμα γύρω στο 10% του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η ακρίβεια, το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας ασφαλώς, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους 40, 42, 43 ευρώ το μήνα. Ήρθε ένα νομοσχέδιο που πραγματικά σε αυτό, ακόμη και τα 40 έχουν αξία, εμείς δεν λέμε όχι, να δοθούν στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά πρέπει να δούμε ότι είναι τόσο λίγα μπροστά στα προβλήματα που έχουμε με την αντιμετώπιση απέναντί μας μιας ακρίβειας, με ένα πληθωρισμό κυρίως σε αγαθά πρώτης ανάγκης και διατροφής κυρίως, που είναι γύρω στο 12%. Εμείς λοιπόν λέμε, είναι ανάγκη να υπάρχουν πραγματικές αυξήσεις, όπως είχαμε πει, γύρω στο 10% για τους δημοσίους υπαλλήλους και μάλιστα από τον Ιούλιο του 2023 τώρα δηλαδή, και όχι από τον Ιανουάριο του 2024. Έτσι λοιπόν λέμε ότι η πολιτική της κυβέρνησης θα πρέπει να αλλάξει. Ακόμη και αυτό το νομοσχέδιο, ξέρετε, συνέδεσε τις όποιες μεγάλες αυξήσεις με μια αξιολόγηση, κυρίως σε στελέχη θέσης ευθύνης.
Και επειδή είδαμε τι έγινε και με τον ΕΦΚΑ, που ήρθαν στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα με μεγάλα μπόνους, ασφαλώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αυτές τις πολιτικές και αποφάσεις της κυβέρνησης. Λέμε, γιατί να δίνονται μπόνους τόσο μεγάλα σε κεντρικά στελέχη της διοίκησης, που χωρίς, καταλαμβάνουν και τις θέσεις, ξέρετε κάτι, και χωρίς κάποια αξιολόγηση. Είναι οι μέτεροι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί θα παίρνουν χρήματα. Ο απλός δημόσιος υπάλληλος με 40, πάει αλλού με 40 ευρώ, με 40 ευρώ όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία αυτής της ακρίβειας. Λοιπόν. Άλλη θέση είχε ο εισηγητής στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και άλλη θέση τελικά εξεφράστηκε και βουλευτικό πρόσωπο. Ήμουνα μέσα. Φέρατε μια τροπολογία για το αεροδρόμιο. Κυρία Βίδου, έφερε μια τροπολογία τελευταία στιγμή η κυβέρνηση για το αεροδρόμιο που δεν μπορούσαμε να την ανεχτούμε. Ένα σοβαρό ζήτημα που αφορούσε το αεροδρόμιο. Δεν μιλάω για την τροπολογία, μιλάω για τη θέση για το νομοσχέδιο. Δεν γίνεται έτσι. Μιλάω για τη θέση σας για ένα νομοσχέδιο. Δεν γίνεται έτσι. Και βεβαίως και η θέση του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, κοινοβουλευτικά δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι τουλάχιστον αυτό που κάνατε χθες. Άλλο το θέμα της τροπολογίας. Δεν είναι σωστό. Σας άκουσα με προσοχή. Ναι, αλλά δεν γίνεται να ψηφίσουμε τα νομοσχέδια της κυβέρνησης επειδή αυτό θέλει. Είπατε σοβαρή τροπολογία τελευταία στιγμή. Σε πάρα πολλά σημεία θα μας διακόψω, γιατί κατά την άποψή μου είπατε πάρα πολλές ανακρίβειες και πράγματα που δεν στέκουν. Δεν σας διακόψα. Φέρατε ή δεν φέρατε μια σοβαρή τροπολογία τελευταία στιγμή. Ανεξάρτητο το θέμα της τροπολογίας. Όχι, δεν είναι ανεξάρτητο. Είχατε μια συγκεκριμένη θέση σε σχέση με ένα νομοσχέδιο. Ολοκληρώστε, μην διακόπτουμε και θα πρέπει αναγκαστικά να σας κλείσω.